συνεχίζουμε την προετοιμασία κανονικά και την Κυριακή θα πιστεύω ότι θα παρουσιαστούμε έτοιμοι. Mm-hmm. Είστε ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας? Εμείς ξεκινήσαμε την προσπάθεια τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Γιατί πολύ απλά, λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατούσε και επικρατεί στη χώρα, ξέρετε ότι ήταν δύσκολη η συγκρότηση της ομάδος. Παρ' όλα αυτά, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, ξέρω ότι από τον κόσμο, mm-hmm. και μπορέσαμε και φτιάξαμε αυτή την ομάδα, η οποία παρουσιάζει ένα αξιόμαχο σύνολο και προς το παρόν είναι μέσα στις προσδοκίες μας. Οι στόχοι σας ποιοι είναι για φέτος? Οι στόχοι πάντα στην ομάδα είναι το να παραμείνουμε. Mm-hmm. Δεν αλλάζει κάτι. Mm-hmm. Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι και ό,τι μπορούμε από το κάθε παιχνίδι να πάρουμε το καλύτερο. Mm-hmm. Με όσους προέδρους και με όσα στελέχη ομάδων έχουμε μιλήσει αυτές τις 7-8 αγωνιστικές, όλοι έχουν αναφερθεί στα οικονομικά δεδομένα. Εσείς πώς τα κρίνετε φέτος? Θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όλες οι ομάδες, πιστεύετε? Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω. Ξέρω ότι το μόνο που βλέπω είναι ότι είναι δύσκολη η κατάσταση στη χώρα. Mm-hmm. Είναι δύσκολα και τα οικονομικά δεδομένα, είναι οι απαιτήσεις πάρα πολλές. Δεν υπάρχει κάποια στήριξη από το κράτος, ναι. και ιδίως είναι, εμείς έχουμε και έναν όμιλο ο οποίος είναι εξαιρετικά δύσκολος με μετακινήσεις. Mm-hmm. Το ξέρετε και εσείς από πρωτοχέρι, mm-hmm. δηλαδή από τη μία άκρη της Ελλάδος μεταφερόμαστε στην άλλη. Mm-hmm. Μάλιστα. Από τις υπόλοιπες ομάδες υπάρχουν κάποιες που έχετε ξεχωρίσει, που σας έχει κάνει εντύπωση η απόδοσή τους? Αντικειμενικά, να σας πω την αλήθεια, εμείς παίξαμε πρώτη αγωνιστική με τον Παναριακό, ο οποίος ο Παναριακός τότε δεν είχε συγκροτηθεί, mm-hmm. και μάλιστα χάσαμε, αλλά περισσότερο ήταν μαγική εικόνα του ότι χάσαμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε ξεχωρίσει κάποιες, δεν εγώ δηλαδή που έχω παρακολουθήσει τα παιδιά, δεν έχω ξεχωρίσει κάποιες ομάδες. Είναι θέμα μικρές οι διαφορές, mm-hmm. έχει να κάνει με τη δίκη, με το πώς θα βρεθούν και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι και τα αποτελέσματα όλα τα περισσότερα κρίνονται στον γκολ. Ναι, ναι. Με εξαίρεση μία-δύο ομάδες οι οποίες είναι λίγο αδύναμες, mm-hmm. μία δηλαδή στην πραγματικότητα και όπως φαίνεται από την βαθμολογία, όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι ικανές για το καλύτερο και για το χειρότερο. Mm-hmm. Κατάλαβα. Θέλω ένα σχόλιο για την εμπλοκή, τη διοικητική εμπλοκή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη Σπάρτη. Ποιες είναι οι σκέψεις σας γι' αυτό? Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Το ότι υπάρχει εμπλοκή ενός μεγάλου παράγοντα με μεγάλη ιστορία από το ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ μάλλον στο ποδόσφαιρο, αυτό σίγουρα βοηθάει και αποτελεί και μοχλό που λέει, έτσι ώστε να μπορεί η Σπάρτη να δει και καλύτερα το μέλλον. Mm-hmm. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε αν έρχεστε πλήρης, αν θα έχετε απώλειες, τραυματισμούς και γενικότερα... Η μοναδική απώλεια που έχουμε προς το παρόν είναι ο Αντριέλος, ο οποίος έχει συμπληρώσει έναν αριθμό καρτών. Mm-hmm. Μετά είναι και έχουμε 2-3 τραυματίες. Είναι ο Πολίτης, είναι ο τερματοφύλακάς μας, είναι ο Αποστολόπουλος, οι οποίοι αυτοί είναι τραυματισμένοι, έχουν κάποιες πλάσεις. Είναι ο Γκάτσης ο επιθετικός. Έχουμε δηλαδή, εμείς κοιτάξτε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε 22 παίχτες καγωτία δεκαδάτους. Είναι καμιά 12-13. Οπότε κάθε ένας ποδοσφαιριστής που δεν παίζει μας στοιχίζει. Μάλιστα, κατάλαβα. Έχουμε απώλειες, απλά δεν ξέρω τώρα πώς θα το διαχειριστούμε.